Μπόχανη Ζαγκλαβάρα, τον φοιτητή στα Γιάννενα, τον οποίο βλέπουμε με κολάρο και με δεμένο χέρι. Τι συνέβη, κύριε Λάχανη Ζαγκλαβάρα? Καλησπέρα σας. Αρχικά να ξεκινήσω λίγο με τα γεγονότα, να πούμε ναι, ότι παρακαλώ. Χθες ήμασταν στην φοιτητική λέσχη της Δόμπολης, στα Ιωάννινα. Οι εστιακοί φοιτητές από το Σύλλογο των Εστιακών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το πανό μας και ένα πανό της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, με σκοπό έτσι να τιμήσουμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, η οποία ήταν χθες στις 17 του Νοέμβρη, mm-hmm. το αγώνα που έριξε τη Χούντα το 1973. Και το πρωτοφανές υπόθεση, κυρία Γιάμαλη, ήταν ότι αυτό που αντικρίσαμε, η αλήθεια είναι ότι η δικιά μας γενιά δεν το έχει δει τόσο πολύ. Δηλαδή? Με το που πατήσαμε το πόδι μας στον δρόμο, είδαμε μια αστυνομία πάνοπλη, είδαμε μια αστυνομία να έχει περικυκλώσει σχεδόν τη μισή πόλη, είδαμε μια αστυνομία να ορμάει πάνω μας και χωρίς πολλά και συζητήσεις, να χυμάει, να βαράει στο ψαχνό, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Φαίνεται αυτό. Και λίγο έλειψε να έχουμε θύματα στη χθεσινή επίθεση. Με βρυσίδια, με μανιακό τρόπο, ας πούμε, η αστυνομία χτυπούσε τους φοιτητές, οι οποίοι είχαμε κάνει τελείως ειρηνική, ας πούμε, την παρουσία μας εκεί πέρα. Ήμασταν απολύτως προετοιμασμένοι όσον αφορά τα μέτρα προστασίας κατά του κοροναϊού. Άρα είχατε και αποστάσεις, φορούσατε τις μάσκες σας. Βεβαίως, βεβαίως. Και τις μάσκες μας και αποστάσεις και τα λοιπά. Η αστυνομία με το που είδε μας περίμενε εκεί πέρα και χωρίς να ρωτήσει, να προειδοποιήσει, χωρίς να έχει καν λόγο, άρχισε να μας χτυπάει. Εσείς πώς ήτανε το πάθατε, παρολίγον... γιατί φοράτε κολάρο, αν επιτρέπετε? Γιατί αυτή η επίθεση ήταν παρολίγο δολοφονική, κυρία. Ήταν παρολίγο δολοφονική η χθεσινή επίθεση. Και πραγματικά, εγώ ήμουν ένας μεταξύ των... τριών φοιτητών οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο κατευθείαν στο νοσοκομείο για να νοσηλευτούμε στα επίγοντα. Άρα τρεις φοιτητές πήγατε στο νοσοκομείο μας... από τα χτυπήματα της αστυνομίας. Τρεις φοιτητές πήγαμε εκείνη τη στιγμή στο νοσοκομείο, εμόφρητοι. Mm. Οι υπόλοιποι 30 συμφοιτητές μας που ήταν εκεί πέρα, ναι. αφού βίωσαν μια πώς θα το πω, συμπεριφορά από τους αστυνομικούς εντελώς χυδαία, ιδιαίτερα προς τις κοπέλες ήταν η χυδαία συμπεριφορά των αστυνομικών. Μας τα είπε και η κυρία Κατή νωρίτερα. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Τους τη βάξανε μέσα σε μια κλούβα όλους μαζί, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας κατά του κοροναϊού και τους πήγανε σε ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο ήταν ήδη γεμάτο και από κόσμο τον οποίο πιάνανε στα στενά δεξιά και αριστερά προηγουμένως από όλη την πόλη των Ιωαννίνων. Συνολικά δηλαδή περίπου 80 προσαγωγές και τους είχαν όλους μέσα σε ένα κελί 24 και παραπάνω άτομα, ας πούμε, στο κάθε ένα, χωρίς πάλι κανένα μέτρο. Επίσης να πούμε ότι από τις 80 προσαγωγές, μόνο 23 ήταν συλλήψεις από το Σύλλογο των Εστιακών, από εστιακούς φοιτητές εμάς. Και όχι μόνο αυτό, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, γιατί τους κρατήσαν εκεί πέρα παράνομα, χωρίς να τους λένε γιατί κατηγορούνται, ναι. χωρίς να τους επιτρέπουν να μπει ο δικηγόρος μέσα στο αστυνομικό τμήμα, η αστυνομία αρνήθηκε να μπει μέσα ο δικηγόρος. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με τον 14χρονο που είχε κρατηθεί εδώ στην Αθήνα. Πραγματικά δεν είναι προφανώς μεμονωμένο το συμβάν. Ναι. Αλλά να πούμε ότι κρατήθηκαν παράνομα, χωρίς δικηγόρο, υπό αυτές τις χυδές, ας πούμε, και αυτές τις συνθήκες. Mm-hmm. Και στην τελική απειλούντουσαν και με πρόστιμα 900 ευρώ καθένας. Σε φοιτητές τώρα που μιλάμε ότι εμείς οι εστιακοί μπορεί να βγάζουμε μισό χρόνο και παραπάνω με 900 ευρώ, με ένα τέτοιο ποσό, για να ζήσουμε. Συνολικά δηλαδή από το Σύλλογο Εστιακών 20.000 ευρώ περίπου. Πίστευτο. Που είναι απίστευτο ποσό για παιδιά τα οποία δεν έχουμε για να σπουδάσουμε και αναγκαζόμαστε να μένουμε στις εστίες. Και από εκεί και πέρα μας κατηγόρησαν και μας απείλησαν με πολύ βαριές κατηγορίες. Απολύτως ψευδείς, χωρίς καμία βάση. Μας λέγανε ότι φορούσαμε κράνη, ότι πετούσαμε πέτρες, ότι επιτεθήκαμε εμείς στην αστυνομία, που έχει αποδειχθεί ήδη από το βίντεο και ποιος επιτέθηκε, η οποία ήταν η αστυνομία και με τι τρόπο το έκανε αυτό. Και ότι δεν φορούσατε. Και ποιος, και το αν εμείς φορούσαμε κράνη ή όχι. Μάλιστα. Και για να σας δείξω λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό δεν ξέρω αν είναι εικόνα κρανιοφόρου που έφαγε χτύπημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είδατε. Είδαμε το πολύ καλά, και... είδαμε πολύ καλά, κύριε Λάχανη. Οπότε, για να μην μας περνάνε και για ότι δεν καταλαβαίνουμε, να πω, κυρία Γιάμαλη, ότι
επί της ουσίας. Και με αυτό να κλείσουμε, αυτή κύριε απαγόρευση, αυτή η απαγόρευση, η οποία έκανε η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, δεν είχε κανένα σκοπό να προστατεύσει τη δημόσια υγεία. Εμείς αυτό που βλέπουμε, και ό,τι βλέπουμε και σε όλη την Ελλάδα δηλαδή τριγύρω μας, είναι ότι ο μοναδικός σκοπός είναι να βρουν ένα προκάλημα για να καταργήσουν δικαιώματα και κατακτήσεις και τα λοιπά που είχαμε, που τα θεωρούσαμε και αυτονόητα. Nice. Αλλά πλέον μας δείχνουν ότι δεν είναι αυτονόητα. Κύριε Λάχα. Ετοιμάζουν κάτι, συγγνώμη λίγο για την έπαρση τώρα, αλλά κάτι νομοσχέδια για τα εργασιακά, κάτι νομοσχέδια για την παιδεία, τα οποία επηρεάζουν εμάς, τους γονείς μας, τους πιο φτωχούς, τους πιο αδύναμους της κοινωνίας, και θα μας κάνουν εν μέσω κοροναϊού να δυσκολευτούμε, δηλαδή καταστάσεις πιεστικές που δεν θα μπορούμε να επιβιώσουμε. Στο έλεος του κοροναϊού δηλαδή θα μας αφήσει. Κύριε Λάχανη Ζαγκλαβάρα, να σας ευχηθώ περαστικά, να ευχηθώ περαστικά και στους δύο συμφοιτητές σας. Κυρία Γιάμαλη, ένα τελευταίο να συμπληρώσω. Σας παρακαλώ. Μόνο μισό λεπτό, αν έχω το χρόνο. Είναι πραγματικά εγκληματικό. Η κυβέρνηση αυτό που έκανε εδώ και πολλούς μήνες είναι ότι δεν έδωσε ευρώ για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Τα είπανε και προηγουμένως. Και θα τα πούνε και στη συνέχεια με υγειονομικούς. Θα συνδεθώ, κύριε Ζαγκλαβάρα, γι' αυτό σας πιέζω να κλείσω. Να πούμε μόνο κλείνοντας ότι αυτή η απαγόρευση, αυτή η 17 Νοέμβρη η χθεσινή, η κυβέρνηση είχε δώσει σαφείς εντολές μόνο και μόνο στην αστυνομία να χτυπήσει τους εργαζόμενους, τους φτωχούς, την νεολαία μας, τους φοιτητές, σωματεία, συλλόγους, τα είδαμε να χτυπιούνται, και οργανώσεις εργατικές της αριστεράς, που είναι στο κάτω-κάτω και αυτοί που κάνουν το Πολυτεχνείο. Αυτούς χτυπήσαμε, και εδώ θέλω να καταλήξω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λάχανη Ζαγκλαβάρα. Με συγχωρείτε να είμαι σωστή στη σειρά του επιθέτου. Αυτά είδατε, κυρίες και κύριοι.